Πραγματοποιήθηκε η παράδοση του γραφείου από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο στον νέο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη Χρυσόδουλο Τοψίδη. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο νέος Περιφερειάρχης, μετά την εκλογή του υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον Χρήστο Μέτιο, αφήνοντας πίσω τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις για το καλό της περιφέρειας. Έγινε καθιερωμένη παράδοση παραλαβή της διοίκησης περιφέρειας, το γραφείο του Περιφερειάρχη. Είχαμε μία συνεργασία όλο αυτό το διάστημα μετά τις εκλογές με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Μέτιο. Αφήσαμε πίσω, αν θέλετε, όλη την διαδικασία της αντιπαραθέσεις που είχαμε στην εκλογική περίοδος για το καλό του τόπου και οι δύο πλευρές. Συνεργαστήκαμε, είχαμε μια ενημέρωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σήμερα με παρέδωσε και το γραφείο, τα κλειδιά, όπως θα έλεγε κάποιος έτσι απλά και λαϊκά. Και από τη Δευτέρα, την Τρίτη, θα είμαστε στη θέση της διοίκησης περιφέρειας, εγώ προσωπικά με όλους τους συνεργάτες. Από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης καθηκόντων του νέου σχήματος διοίκησης της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ομάδα θα δουλέψει σκληρά, υποστήριξε ο Χρυσόδουλος Τοψίδης. Δεσμεύτηκα και την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά και σε όλες τις τοποθετήσεις μόλις αυτές τις ημέρες, ότι είμαστε εδώ πέρα για να υπηρετήσουμε τον πολίτη, τον καθένα ξεχωριστά. Η πόρτα της περιφέρειας θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και θα δουλέψουμε για όλους τους πολίτες με δυνατό εξορισμένο. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει στρατηγική, είμαστε έτοιμοι για εσάς τα μέσα ενημέρωση, αλλά και τους πολίτες να μας κρίνουν καθημερινά για το έργο μας. Από εκεί πέρα πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί έτσι περιμένουν οι πολίτες αυτές τις προσδοκίες και γιατί έτσι λέμε και εμείς με το πρόγραμμά μας ότι η περιφέρεια πρέπει να ανακάμψει. Στόχος του νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να υπάρξουν περισσότερα χαμόγελα στους πολίτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλάζουν οι καιροί. Είμαστε, αν θέλετε, γεωστρατικά και πολιτικά σε εξελίξιμη, αν θέλετε, περίοδο και εποχή. Αυτά είναι, αν θέλετε, που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Θα κουμπώσουμε το πρόγραμμά μας με το στρατηγικό σχεδιασμό, αν θέλετε, και της κυβέρνησης, ούτως ή άλλως ευρωπαϊκούς πόρους και πόρους από την κεντρική πολιτική σκηνή θα διαχειριστούμε. Δεν μπορούν να απέχουν πολύ από τον προγραμματισμό της ενιαίας διοίκησης. Και θα δουλέψουμε σκληρά για το κοινό καλό. Και έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι οι πολίτες τις επόμενες μέρες ή τα επόμενα χρόνια, και με τη λήξη θητείας μας, θα βλέπουμε περισσότερα χαμόγελα. Και αυτό είναι ο σκοπός μας. Γιατί όταν βλέπεις περισσότερα χαμόγελα στους πολίτες, πάνε να πει ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι θετικό έχει έρθει στην περιοχή μας. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να φέρουμε κάποιους νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε αν θέλετε με δυτικές επενδύσεις, είτε με νέα χρηματικά εργαλεία και με νέες πρωτοβουλίες που αναλάβουμε με τις νέες τεχνολογίες. Ούτως ή άλλως έχουμε περάσει πλέον σε εποχή, ξεφύγαμε από την καινοτομία, πάμε στη ρομποτική, πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν, μας εξελίσσουν και θα δουλέψουμε, αν θέλετε, τον ψηφιακό μετασχηματισμό πάρα πολύ στην περιφέρειά μας.